λουκάνικο και παστό από τον κύριο Κουταβά, από το Meat Shop, μαρμελάδες και αλήματα από την Κυλιακή γη Τιάννα Παλαφούτη, ξύδια μπαλσάμικο και κρέμες από μπαλσάμικο από τον κύριο Παπαδημητρίου. Της γης Τιάννας Παλαφούτη με την Βίκη που μάθει τη Miss Taste και ο Γαστινάκης Παρακτός Παρκολόπουλος για να αναδείξουμε προϊόντα της Κυλιακής γης παντρεύοντας φαινομενικά τέρια στις γεύσεις σε μια αρμονική ισορροπία. Φαινομενικά για τους παραδοσιακούς καλαμακαρούς που έχουν συνηθίσει να τα τρώνε κατά μόνα στα προϊόντα. Έχουμε λουκάνικο καλαμάτας με πορτοκάλι, το οποίο το έχουμε σβήσει με ξανθό μπαλσάμικο του κ. Παπαδημητρίου και στο τέλος το γλασάρουμε με ένα συμπίκνωμα, με μια κρέμα μπαλσάμικο με σπεριδοειδή. Το οποίο θα πάει επάνω σε ψωμάκια από τους φούρνους Βενέτη μαζί με το σίγο, το γλυκό του κουταλιού από την Γιάννα Παλαφούτη. Θέλεις να πεις τη δικιά σου γεύση? Λοιπόν, το τσάχνε ηλιακιάς δεν είναι ένα απλό πατελιάς, είναι γλυκούρικο γιατί έχει μέσα μέλι και βαλσαμικό. Οπότε τώρα πάμε στα ψωμάκια που είναι πολύ κρυφερά και φρέσκα. Θα πάρουμε και ένα λουκανικάκι και θα δώσει αυτή τη γλύκα και την ένταση από το κάπνισμα του λουκάνικου που θα χρειαστείτε. Εύκολα. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου την εποχή που ετοιμαζόταν λίγο πριν τα χειροσφάγια να κάνει λουκάνικο να κρέμονται σπυροειδείς οι φλίδες του πορτοκαλιού που οποίες αποξηραίνονταν στον ήλιο. Και η ελιά είναι λίγο γλυκιά. Πώς φαίνεται το πάτρημα με το τσάτνεϊ? Ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο. Καλό. Το ξύδι φαίνεται? Ναι. Με μία μαρμελάδα λεμόνι με αγουρέλαιο. Ισορροπία γλυκού. Αυτό είναι στην καλά που λέμε παστό. Είναι το παπάκι, είναι μόνο το φιλέτο. Εσείς είστε εκεί, εγώ τρώω μυρίο καρμελάδα. Είναι η αδυναμία μου, οπότε δεν υπάρχουν. Απλά αυτό το πάμε σε ένα άλλο. Απλά εμείς το λέμε παστό. Μάνα! Όχι, δεν θέλω. Τι δεν θέλεις? Για πες. Για πες. Τους κύριους να ρωτήσουμε. Για πείτε. Θέλω να μας πείτε τι... Μη φεύγετε. Όχι, αστειεύω.